Σήμερα, αγαπητοί μου, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας διηγείται το θαύμα της θεραπείας ενός παραλυτικού. Είδε ο Κύριος την πίστη εκείνων που μετέφεραν τον παράλυτο και είπε σε αυτόν: «Θάρση τέκνον, πάρε θάρρος παιδί μου, αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Εκεί πλάι, όπως συνήθως πάντοτε, ευρίσκοντο μερικοί γραμματείς που όταν άκουσαν ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες του παραλύτου, είπε ο καθένας από μέσα του: «Ούτως βλασφημεί». Και ειδών ο Ιησούς θα σε ενθυμίσει σ' αυτόν, είπεν: «Ηνα τι ημείς ενθυμίστε πονηρά εν δες καρδίες ημών? Αυτός βλασφημεί. Ποιος έχει δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες?» Ο Κύριος, γνωρίζοντας τι εσκέφθησαν, τους λέγει: «Γιατί εσείς σκέπτεστε πονηρά πράγματα?» Και επιλέγει ο Κύριος: «Τι γαρές την ευκοπότερον υπήν?» Γιατί λέγει, τι είναι ευκολότερο να υπεί κανείς, αφέονται εσύ η αμαρτία ή υπήν έγειρε και περιπάτη? Δεν είναι ευκολότερο πράγμα να θεραπεύσεις κάποιον από τον του αφήσεις αμαρτίες? Διότι επιτέλους μία θεραπεία, βέβαια με τη δύναμη του Θεού, πλην όμως μία θεραπεία κάνει και η ιατρική. Αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι ευκολότερο? Παρά του να υπεί κανεί σε κάποιον «σου συγχωρούν οι αμαρτίες», κάτι που προσωπικά ανήκει στο Θεό, ή να δεηδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, για να δείτε ότι έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου επάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες. Και ευθύς λέγει στον παράλυτον να σηκωθεί, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Μια μικρή παρένθεση. Πώς μπορεί να ξέρουμε ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες αυτού του ανθρώπου, θα ερωτήσετε? Διότι δεν είναι ένα σκοτεινό πράγμα? Πάμε στην εξομολόγηση και δεχόμεθα την άφεση των αμαρτιών μας. Πού θα ξέρουμε ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες μας? Εδώ λοιπόν, πώς μπορούσε να γνωρίζει κανείς ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες εκείνου του παραλύτου? Από το ακολουθούν θαύμα. Διότι εκείνος που είπε με τόση ευκολία «σήκω και περπάτα», προφανώς κατέχει και το άλλο. Και εκείνος που είπε «άντινον αφύτας αμαρτίας αφίαντε αυτής», δηλαδή στο μυστήριο πια της εξομολογήσεως, ο ίδιος είναι εκείνος που συγχωρεί τις αμαρτίες. Όταν οι όχλοι είδαν το θαύμα, εθαύμασαν, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και εδόξασαν τον Θεόν, τον δόντα εξουσίαν τη αυτήν της ανθρώπης. Έτσι βλέπουμε. Από τη μία μεριά, τους άρχοντες, άλλος Ευαγγελιστής λέγει ότι ήταν όχι μόνο γραμματείς αλλά και φαρισαίοι, άρχοντες να σκέπτονται πονηρά και υποτιμητικά δια των Χριστών, και από την άλλη μεριά ο όχλος να θαυμάζει και να δοξάζει το Θεό. Δυο διαφορετικές συμπεριφορές έναντι του Ιησού Χριστού. Και το εκπληκτικό είναι ότι μέσα στην ιστορία, εκτός εξαιρέσεων, διατηρείται αυτή η ιδία σχέσης έναντι του Ιησού Χριστού, τόσο από το λαό όσο και από τους άρχοντες του λαού. Η ιδία σχέσης μέσα στους αιώνες. Οι άρχοντες του λαού, όλοι γνωρίζουμε πόσο αρνητική ήταν η συμπεριφορά
των αρχόντων έναντι του Ιησού, εκτός βέβαια κάποιων εξαιρέσεων. Όταν οι άρχοντες έβλεπαν τον λαόν να ακολουθεί τον Κύριον και εκείνος να επιτελεί θαύματα, κατελήφθησαν από φόνο. Μας το λέγουν αυτό οι ιεροί Ευαγγελιστές, ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να τον μειώσουν εις τα μάτια του λαού. Έτσι έλεγαν οι Φαρισαίοι: «Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Δηλαδή, σε ποιον πηγαίνετε να σας θεραπεύσει? Αυτός, αυτός είναι αρχιβεελζεβούλ, αρχιδιάβολος είναι, και με τη δύναμη του διαβόλου βγάζει τα δαιμόνια. Όταν έστειλαν κάποτε τους υπηρέτες των οι άρχοντες για να συλλάβουν τον Ιησούν, εκείνοι γύρισαν και είπαν: «Ουδέποτε ελάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε έτσι όπως μίλησε αυτός ο άνθρωπος». Εκείνοι τι απήντησαν? «Μη και εμείς πεπλάνιστε? Μήπως και εσείς έχετε πλανηθεί? Μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων? Μήπως κανείς, λέει, από τους άρχοντες ή από τους Φαρισαίους επίστεψε εις αυτόν? Άλλο όχλος ούτος». Να, αυτός ο όχλος. «Ο μη γινώσκον των νόμων επικατάρατη εσύ». Αυτή, ο λαός, ο όχλος, που δεν γνωρίζει τον νόμο, και είναι βέβαια επικατάρατοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον νόμο, αυτοί ακολουθούν τον Ιησούν. Βλέπετε λοιπόν πως υποτιμούσαν τον Ιησούν οι άρχοντες, οι αρχιερείς, οι ιερείς του ναού, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, από πλευράς βέβαια θρησκείας, από δε πλευράς πολιτείας, ο Ηρώδης, ο εγγονός του μεγάλου Ηρώδου, ο Πιλάτος, ο Πόντιος Πιλάτος, και όλοι αυτοί στάθηκαν εχθροί του Ιησού. Όταν τον σταύρωσαν οι αρχιερείς, πήγαν από κάτω και οι άρχοντες του λαού και τι έκαναν? Εξεμικτήριζον λέγοντες, τον κορόιδευαν. Επί του σταυρού τον κορόιδευαν. Άλλους έσωσε, σωσάτο εαυτόν ή ούτως εστίν ο Χριστός ο του Θεού εκλεκτός. Ας τον σώσει λοιπόν ο Θεός, αν είναι ο εκλεκτός του Θεού, γιατί αν τον παραδέχεται ότι είναι ο Μεσσίας. Και όταν οι στρατιώτες που φιλούσαν τον τάφον πληροφορούν τους αρχιερείς ότι ο Ιησούς ανεστήθη, εκείνοι αχροί άνθρωποι, αχροί, τους πλήρωσαν να διαφημίσουν ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα ανοιχτός. Όλη αυτή η εχθρική στάση, αγαπητοί μου, τόσο των θρησκευτικών όσο και των πολιτικών αρχόντων, συνοψίζεται μέσα σε μία φράση προφητικός εις τον δεύτερον ψαλμόν: «Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού». Την αυτήν συμπεριφορά προσέξατε, εκτός βέβαια εξαιρέσεων, έχουν δείξει οι άρχοντες όλων των λαών έναντι του Ιησού μέχρι σήμερα. Οι άρχοντες των λαών, όπως και αν λέγονται, πολιτικοί, διοικητικοί, δεν έχουν σχέσεις αγαθές με τον Ιησούν. Στην ελληνική μας πραγματικότητα, ακούσατε ποτέ άρχοντες του λαού, πολιτικοί, διοικητικοί, όλοι αυτοί, ακούσατε ποτέ να μιλάνε δια των Ιησού Χριστών? Σε κάποια ομιλία τους
προεκλογική ή οποιαδήποτε άλλη ομιλία τους, τους ακούσατε να αναφέρουν το όνομα του Ιησού Χριστού? Εγώ δεν άκουσα ποτέ. Και αν καμιά φορά ακουστεί το όνομα του Θεού, να ακουστεί ένα δόξα το Θεό, ακούγεται κάπου κάπου, ένα δόξα το Θεό, λέγει πήγαμε καλά, δόξα το Θεό, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι Θεό πιστεύουν. Λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, αν, γιατί είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, αν δεν ομολογήσεις Χριστόν, Θεόν δεν ομολογείς. Και όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εάν δεν έχεις τον Υιόν, ούτε τον Πατέρα έχεις. Έτσι, δεν ξέρουμε σε τι Θεό πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί μα ποτέ δεν ακούστηκε σε δημόσιο χώρο από τα χίλια αρχόντων, δημάρχων, ξέρω εγώ, το όνομα Ιησούς Χριστός. Το ακούσατε ποτέ? Ελάτε να μου το πείτε. Η μασονία, αγαπητοί μου, εδώ το βλέπει κανείς καθαρά, κυριολεκτικώς έχει αλώσει τους αρχοντές μας, εκτός βεβαίως εξαιρέσεων. Και επειδή έγινε μόδα, σειρμός, να μην ακούγεται το όνομα του Ιησού Χριστού, και εκείνοι που τυχόν δεν είναι τέκτονες, δεν είναι μασόνοι, περιστέλουν τον εαυτόν τους και δεν αναφέρουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Η αθεία, το ίδιο. Και ο φορέας της αθείας, ο ηλισμός, ναι. Σπάνια στην ιστορία υπήρξαν ηγέτε φιλικώς διακείμενοι προς τον Ιησού Χριστό. Σπάνια. Και κάτι χειρότερο, σύγχρονο αυτό, αν δεν είναι και παλαιό, πάντως είναι σύγχρονο. Χωρίς να πιστεύουν στο Χριστό οι άρχοντες, μιλούν για την Ορθοδοξία. Είδατε αυτόν τον καιρό πόσος λόγος γίνεται για την Ορθοδοξία των ανατολικών λαών της Ευρώπης? Αυτή τη στιγμή πολιτικώς η Ορθοδοξία θεωρείται ότι είναι μία πολύ σημαντική δύναμη. Έτσι, τι αλήθεια τραγικό, γίνεται πολιτική εκμετάλλευση. Προσπαθούμε δηλαδή, διεγείροντες το αίσθημα του Ορθοδόξου Χριστιανού, να σταθούμε κατέναντι εκείνων οι οποίοι, και αυτοί οι χριστιανοί, ειδήσεις, αλλά σε άλλο κλίμα, που ανήκουν στην δυτική, θα λέγαμε, εκκλησία. Ούτε στους κύκλους των αρχόντων γίνεται κουβέντα δια των Χριστών. Θεωρείται μια ξεπερασμένη υπόθεση. Πολύ ξεπερασμένη. Αξία περιφρονήσεως και αξία ειρωνίας δια των Χριστών. Βρεθήκατε ποτέ σε κύκλους αρχόντων? Μιλούν για τον Χριστό? Ακόμη και οι θρησκευτικοί ηγέτες, όπως τότε, στην εποχή του Χριστού, οι θρησκευτικοί ηγέτες της Δύσεως, είναι αμφίβολο αν πιστεύουν στον Χριστό. Είναι αμφίβολο. Πως και γιατί? Όταν χαλκεύουν τον οικουμενισμό, ο οποίος είναι συγκριτισμός, το κρί με ήττα, όχι από το συγκρίνω, από το συν και κρίτες. Ο συγκριτισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία χωάνη μέσα στην οποία πέφτουν όλες οι θρησκείες. Εάν λοιπόν υποστηρίζουμε τον οικουμενισμό και όχι λίγοι και της ανατολικής μας Ορθοδόξου Εκκλησίας πιστεύουν στον οικουμενισμό, και μάλιστα υψηλά ιστάμενοι, ρωτούμε, πιστεύουν τελικά στον Χριστό? Όταν μπορούν να βάζουν στο ίδιο ύψος
τον Χριστόν με τον Μωάμεθ ή τον Βούδα, ερωτώ, μπορούν αυτοί να λέγονται ότι είναι χριστιανοί, πιστεύουν στον Χριστό? Είναι δυνατόν ποτέ να πιστεύουν εις τον Χριστόν? Και όπως αποδεικνύουν τα τελευταία γεγονότα στη Βαλκανική, δεν κάνω πολιτική με αυτά που λέγω, όπως αποδεικνύουν θρησκευτικοί ηγέτες, ξέρετε ότι είναι θρησκευτικός πόλεμος ουσιαστικά, το έχετε αντιληφθεί ότι όλη αυτή η ταραχή στα Βαλκάνια είναι θρησκευτικός πόλεμος, το έχετε αντιληφθεί? Πίσω δε από αυτών των θρησκευτικών πόλεμων κρύβονται αβυσσαλαία συμφέροντα. Το έχετε αντιληφθεί? Λοιπόν, ξέρετε ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες, καταλαβαίνετε, ας μην πω το όνομα, ξεκινούν και συντηρούν αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις. Το φαντάζεστε αυτό? Πιστεύουν εις Χριστόν οι άνθρωποι αυτοί? Είναι δυνατόν να πιστεύουν, θα λέγαμε, ω Κύριε, άρχοντες και της πολιτείας των πολιτιών και της εκκλησίας σου, και οι πολιτικοί και οι πάντες σε πρόδωσαν? Μένει και ο όχλος. Ο όχλος. Πολύ συχνά γίνεται λόγος στα Ευαγγέλια για τον όχλο ή τους όχλους που ακολουθούν τον Ιησούν. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή γράφει ο Ματθαίος ότι ειδώντες οι όχλοι τι είδαν? Το θαύμα. Εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, τον δόντα εξουσίαν τη αύτην της ανθρώπινης, που έδωσε, λέγει, τέτοια εξουσία εις τους ανθρώπους. Τι έκαναν? Εθαύμασαν και εδόξασαν. Βέβαια, προσέξτε εδώ κάτι. Όταν ακούμε όχλο, δεχόμεθα την έννοια με την κακή της σημασία. Δηλαδή, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, δήμος οχλώδης, λαός τσοκαρία, ας με επιτραπεί αυτή η έκφραση. Αγράμματοι άνθρωποι, παρασυρώμενοι, φωνάζουν, οχλοκρατία. Μια περιγραφή μιας τέτοιας οχλοκρατίας μας δίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς με τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη. Όταν πήγε ο Παύλος εκεί, τότε γράφει ότι προσλαβόμενοι οι απειθούντες Ιουδαίοι των αγοραίων τεινάς άνδρας πονηρούς, είδατε, άνδρες πονηροί, αγοραίοι, της αγοράς άνθρωποι, και οχλοποιήσαντες, έκαναν, συνέστησαν όχλων, εθορύβουν την πόλη, βογώντες ότι οι την οικουμένοι είναι αναστατώσαντες ούτη και ενθάδε πάρησιν. Εκείνοι που αναστάτωσαν την οικουμένη, οι Απόστολοι, ήρθαν και εδώ, ήρθαν στην πόλη μας. Με αυτή την έννοια όχλος, την κακή σημασία, θα λέγαμε, αυτή είναι όχλος. Η έννοια όχλος όμως στην Καινή Διαθήκη σημαίνει λαός, και μάλιστα λαό του Θεού, ο λαός του Θεού. Συχνά εναλλάσσονται λοιπόν οι όροι λαός και όχλος. Δεν θα δούμε συνεπώς τη λέξη όχλος με την κακή σημασία. Θα πει ο Κύριος τον Παύλο στην Κόρινθο: μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι λαός εστίμη πολλής εν τη πολιτά αυτή. Εδώ υπάρχει λαός δικός μου πολλής, και βέβαια αυτός ο λαός ή το δυνάμει. Ακόμη δεν είχε ακούσει το κήρυγμα του Παύλου. Όπως και εδώ τώρα, αυτοί που θαυμάζουν τα θαύματα του Χριστού είναι λαός δυνάμει του Θεού. Αλλά είτε ενεργία λαός, είναι ο λαός του Κυρίου. Είναι λαός κυριακός, όπως λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Δηλαδή, ο λαός του Κυρίου. Η στάση του λαού ή του όχλου έναντι του Κυρίου ήταν θαυμαστή. Θαυμαστή, εν αντιθέσει με τη συμπεριφορά των αρχόντων.
Έτσι έχουμε πολλές αποχρώσεις συμπεριφοράς του λαού εναντί του Ιησού Χριστού από την Αγία Γραφή και μας εκπλήσει. Έτσι δειγματοληπτικά. Και ειν διδάσκον το καθημέραν εν το λαό, οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς ζητούν αυτό να απολέσε, και οι πρώτοι του λαού ζητούσαν να το σκοτώσουν οι άρχοντες. Ο λαός όμως εξεκρέματο αυτού ακούων. Ακούγοντας κρεμόνταν από τα χείλη του. Βλέπετε και εμείς έχουμε τη φράση αυτή, κρέμομαι από τα χείλη του ομιλούντος. Εξεκρέματο λέει από το στόμα του. Ακόμη και πας ο λαός ήρχε το προς αυτόν. Πήγαινε. Οι άλλοι, οι άρχοντες, πήγαιναν για να κατηγορήσουν, πήγαιναν για να κατασκοπεύσουν, πήγαιναν για να βρουν μια αιτία για να θανατώσουν τον Ιησού. Και καθίσας εδίδασκεν αυτούς. Ακόμη. Και πας ο λαός όρθριζεν προς αυτόν εν το όρι ακούων αυτού. Πήγαινε από ξημερώματα για να τον ακούσει. Ακόμη. Και πας ο λαός ακούσας και οι τελώνε εδικαίωσαν τον Θεό. Δηλαδή παραδέχθηκαν τον Ιησού και είπαν σωστά τε λέει, ο Θεός τον έστειλε τον Ιησού. Ακόμη και πας ο λαός ειδών έδωκεν ένον το Θεό. Όταν είδε και έβλεπε τα θαύματα έδινε ένον δοξολογία στο Θεό. Ακόμη εξεπλήσαντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Οι όχλοι εξεπλήσαντο. Τι είναι αυτή η διδασκαλία, τι καταπληκτική. Εκείνο που είπαν και οι υπηρέτε των αρχόντων, ποτέ δεν λάλησε άνθρωπος όπως αυτός ο άνθρωπος. Και τέλος, αν τέλος, και ο πολλής όχλος οίκουεν αυτού ιδέως. Ο πολλής όχλος τον άκουγε ευχαρίστως, τον άκουγε γλυκά. Εξάλλου μέσα από αυτόν τον όχλον ακούστηκε και μία γυναικεία φωνή κάποτε που εμακάρισε την Θεοτόκον. Και εμείς στην εκκλησία μας σε κάθε γιορτή της Παναγίας την φωνή αυτήν την έχουμε τρόπαιον. Όταν είπε «Εγένετο δεν το λέγειν αυτόν ταύτα». Επάρασά της σήκωσε κάποια γυνή, παρασά της γυνή, φωνήν εκ του όχλου, σήκωσε φωνήν, φώναξε. Είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστάσασάσε και μαστίουσε θύλα σας. Δηλαδή, ευτυχισμένη η μάνα που σε γέννησε και σε ενέθρεψε. Έτσι άκουγε ο όχλος, έτσι άκουγε ο λαός. Είναι καταπληκτικό, βέβαια, οι άρχοντες στην αποδοχή αυτή του λαού έλεγαν και κατηγορούσαν και έβρισκαν άγνοια εις των λαών. Α, έλεγαν, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων, αλλά όχλος τούτος, ο μη γινώσκον των νόμων επικατάρατη εσύ. Α, ώστε έτσι, ο λαός που δεν ξέρει τον νόμο είναι επικατάρατη. Ταλέποροι άρχοντες, αυτό είναι το επιχείρημά σας, αλλά το επιχείρημά σας αυτό στρέφεται εναντίον σας. Γιατί είσαστε οι εντεταλμένοι από το Θεό να διδάξετε το λαό και να παρηγορήσετε το λαό και να τον βοηθήσετε. Τον διδάξατε το νόμο του Θεού και τώρα λέτε ότι αγνοεί ο λαός ο όχλος το νόμο του Θεού και συνεπώς είναι επικατάρατη. Αυτοί οι οποίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, εσείς οι άρχοντες, τους λέτε επικαταράτους. Γι' αυτό ο Κύριος αγαπητοί μου είδε το λαό παρατημένο και παραπεταμένο και είπε κοίταξε, εσπλαχνίζομαι λέει, τους λυπάμαι. Είναι σαν να μην έχουν ποιμένα. Πίμνιο που δεν έχει ποιμένα. Από εδώ ξεπηδά και είπαμε γίστη ευθύνη των αρχόντων. Αγαπητοί, καθόλου το μήκος της Καινής Διαθήκης παρατηρούμε μια ισχυρή αντίθεση μεταξύ αρχόντων, πολιτικών ή θρησκευτικών
και λαού. Προσέξτε, ή θρησκευτικών. Στο κάτω-κάτω της γραφής, στη δίκη του Ιησού, οι πολιτικοί άρχοντες έδειξαν βέβαια μια ολιγορία έδειξαν, αλλά τι έλεγε ο Πιλάτος? Δεν βρίσκω τίποτε σε αυτόν. Τι έλεγε ο Ηρώδης που τον έστειλε ο Πιλάτος τον Ηρώδη? Δεν του βρήκε τίποτα. Με φανατισμό τον εσταύρωσαν οι θρησκευτικοί άρχοντες, οι εκκλησιαστικοί άρχοντες. Ναι, καλώς υπόθηκε. Από έναν αρνητή της πίστεως βέβαια υπόθηκε, αλλά ήταν σωστό αυτό που υπόθηκε, σύγχρονο λογοτέχνη, ότι αν ξαναρχόνταν ο Χριστός, οι εκκλησιαστικοί θα τον ξανασταύρωναν. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τι σημαίνει εδώ? Ότι οι άρχοντες είχαν τότε αλλοτριωθεί, είχαν αποξενωθεί. Και αυτό γίνεται καθόλου το μήκος της ιστορίας. Θα επαναλάβω, εκτός εξαιρέσεων. Οι άρχοντες και στην εποχή μας, πολιτικοί, εκκλησιαστικοί, έχουν αλλοτριωθεί, έχουν αποξενωθεί από τον Χριστό. Υπάρχει μια μοιοπική δοξομανία. Υπάρχουν υλικά συμφέροντα. Υπάρχει κάλυψης ευημερούντος βίου και ειδονών. Αν θα έλθει ο Ιησούς, θα μας θέλει να είμεθα ασκητικότεροι, λιτότεροι. Δεν τον θέλουμε. Το βλέπουμε αυτό, αγαπητοί μου, στους άρχοντες, στους εκκλησιαστικούς. Αν κάποιοι τηρούν το Ευαγγέλιο σωστά, ή κάποιοι άλλοι, εκκλησιαστικοί πάλι, τους βλέπουν στραβά, τους εκθρεύονται και τους διώκουν. Αυτό θα έκαναν ξανά εις τον Ιησού Χριστόν. Ο λαός βέβαια πολλές φορές παρασύρεται και ακολουθεί το κακό του παράδειγμα. Και δυστυχώς πολλές φορές ο λαός γίνεται κατ' εικόνα και καθομοίωση των αρχόντων του. Και όποιος είναι ο λαός, λέει μια κουβέντα, τέτοιοι είναι και οι άρχοντες. Και αντίστροφα, όποιοι είναι οι άρχοντες είναι και ο λαός. Βέβαια, οφείλει ο λαός σεβασμό εις τους αρχοντάς του, αλλά δεν πρέπει να τους μιμείτε. Ο λαός δεν είναι πρόβατα άλογα. Είναι άνθρωποι, είναι λογικοί, έχουν κρίση. Και μάλιστα στην εποχή μας ο λαός είναι πολύ εξ αυτών μορφωμένοι άνθρωποι, εγγράμματοι άνθρωποι. Συνεπώς, δεν μπορούν να κρίνουν. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος: «Πάντα όσα εάν είπωσεν ημίν τηρήν τηρείτε και πείτε ό,τι σας λέγουν. Κάτι καλό, κάντε το. Κατά δε τα έργα αυτών μη πείτε. Κατά τη ζωή τους όμως, όχι. Λέγουν σιγάρ και ουπίουσι. Λένε, αλλά δεν πράττουν. Αλλά το αισθητήριο και το κριτήριο, αγαπητοί μου, του λαού στην πλειονότητά του είναι αλάνθαστον». Προσέξατε το, είναι αλάνθαστο. Ο λαός διαισθάνεται που είναι η αλήθεια, που είναι το γνήσιο. Το ίδιο συνέβαινε και στις αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων, χωρίς να μακρύνω περισσότερο των λόγων. Αγαπητοί, οι άρχοντες, πολιτικοί και εκκλησιαστικοί, χάλασαν όχι μόνο τη ζωή τους που είπε ο Κύριος, αλλά χάλασαν και στα λόγια τους. Λέγουν στραβά πράγματα, λέγουν περίεργα πράγματα. Γιατί? Έχασαν ακόμη και την δημοσία ντροπή. Οι πιο πολλοί είναι χαλασμένοι και αδόκιμοι. Έτσι θα σας έλεγα, κάνοντας μια έκκληση: προσέχετε εμάς, κληρικός είμαι και σας ομιλώ, που σημαίνει είμαι άρχοντας εκκλησιαστικός για μια στιγμή, με λύπη μου το λέω, προσέχετε τι σας λέμε. Μη σκανδαλίζεστε, προχωράτε, λυπηθείτε μας, θα παρακαλέσω πολύ, και προσεύχεστε ακόμη για μας, γιατί χαλάσαμε. Και η όλη κατάσταση σε αυτή
επιπλέον πρέπει να σας το πω και μην πυρώνεστε, ανάβετε από μέσα σας. Είναι και σημείο των εσχάτων. Ναι, σημείο των εσχάτων. Λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι η ουρά του δράκοντος, του φιδιού, του θηρίου, ο δράκον, ο αρχαίος, ο μέγας, ο διάβολος, σηκώθηκε στον ουρανό και έσυρε το τρίτον των αστέρων. Να, και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έβαλε αυτούς εις την γη. Στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως πρόκειται για την πτώση των αρχόντων. Αστέρες είναι οι άρχοντες. Ο λαός του Θεού ας ακολουθεί τον Χριστόν, έστω κι αν οι αρχοντές του και δι' εκκλησιαστικοί αρχοντές του τον έχουν προδώσει. Βλέπετε την κλίση ημών, λέγει ο Απόστολος Κορινθίους, το κάλεσμά σας αδελφοί. Τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Εσάς τους απλούς ανθρώπους είπαν ότι ο Παύλος μάζεψε...